Όσες διαφορές ιδεολογικές και άλλες και αν έχουμε μεταξύ μας αυτή την αίθουσα, όσο διαφορετικά και αν διαβάζουμε την ιστορία, πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε σε ένα θεμελιώδες σημείο. Εκεί ακριβώς που ομονόησαν το 1945 όλοι οι λαοί του κόσμου, ότι ο φασισμός, η ιδεολογία που θέλει να ιεραρχεί ανθρώπους και έθνη σε ανώτερους και κατώτερους, είναι ξένη και εχθρική για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ότι αυτή η ιδεολογία δεν είναι άλλη μια άποψη μέσα στη δημοκρατία που θα πρέπει να την ανεχτούμε. Αντίθετα, είναι ο ιδεολογικός μανδύας των στρατοπέδων συγκέντρωσης, των θαλάμων αερίων, των ολοκαυταμάτων και του ολέθρου. Δεν είναι μόνο η ιστορία αυτών των συμβόλων εγκληματική. Είναι η καθαυτό ιδεολογία τους το έγκλημα. Τα φασιστικά και ναζιστικά σύμβολα δεν έχουν θέση στις κοινωνίες της Ευρώπης. Μόνο στα μουσεία και στα βιβλία της ιστορίας είναι ο τόπος τους. Για να μαθαίνουν οι νέες γενιές της Ευρώπης πόσο πόνο, μίσος και αίμα φέρουν μαζί τους. Για να οραματίζονται και να οικοδομούν το μέλλον τους με αδιαπραγμάτευτο κοινό παρονομαστή τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ειρήνη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βάλουμε αυτά τα σύμβολα εκεί που ανήκουν, εις μνήμη των νεκρών, εις υπεράσπιση των ζωντανών. Ευχαριστώ.